ευχαριστήσω τον Όμιλο για την Ιστορία και τον Πολιτισμό του Κιλκής για τη διοργάνωση αυτού του επταήμερου αφιερώματος για τη Μικρασιατική Καταστροφή. Οι μνήμες πρέπει να διατηρούνται ζωντανές. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Όμιλο αλλά και τη Θρακική Εστία του Κιλκής για την τιμητική πρόταση να είμαι ομιλητής στη σημερινή εκδήλωση με θέμα «Η Ανατολική Θράκη 1908-1922». Όμως, επειδή για την Ανατολική Θράκη δίνεται αρκετές φορές το χρόνο η ευκαιρία να μιλήσουμε, ενώ για τη Βόρεια Θράκη δεν υπάρχει μία πανθρακική εκδήλωση μνήμης των θυμάτων των θηριωδιών των Βουλγάρων, θα παρενθετικά θα κάνω μία αναφορά και στην Βόρεια Θράκη, ώστε να υπάρχει μια συνολική εικόνα για το τι πέρασαν οι Θρακιώτες. Βέβαια, για την Ανατολική Θράκη θα γίνει αναλυτική αναφορά από το 1908 μέχρι το 1922 τη Μεγάλη Έξοδο, αλλά θα αναφερθώ πολύ λίγο και στην ανταλλαγή των πληθυσμών για να συμπεριλάβω και τους στρατιώτες οι οποίοι έφυγαν μετά τη συνθήκη της Λοζάνης περί ανταλλαγής των πληθυσμών το 1923-1924. Η Θρακική Εστία Κιλκής με μεγάλη χαρά συμμετέχει στην εβδομάδα εκδηλώσεων του Ομίλου Πολιτισμού και Ιστορίας Κιλκής, αφιερωμένο στη Μικρασία και στους Έλληνες του ξορισμού της Θράκης. Η Θρακική Εστία Κιλκής είναι πάντα αρρωγός σε τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί πρέπει να θυμούνται οι παλιοί και να γνωρίζουν νέα πράγματα οι νέοι. Σήμερα είναι μεγάλη χαρά και τιμή που έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Μάνο, έναν μεγάλο συγγραφέα και ιστορικό, ο οποίος θα εξιστορήσει τι είχε γίνει τότε, όλες τις λεπτομέρειες, τις οποίες δεν ξέρουμε εμείς και πρέπει πραγματικά να μάθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο τον Μάρκο που μας τίμησε σήμερα με την παρουσία του.